Επισταμμένες έρευνες διεξάγουν οι αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό και τη σύλληψη δύο αγνώστων μέχρι στιγμής δραστών, οι οποίοι στις 4 Απριλίου, τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ξάνθη, διέπραξαν ληστεία σε βάρος ενός 39χρονου. Πιο συγκεκριμένα, ένοπλη ληστεία έγινε στην Ξάνθη, στην περιοχή του Ανδρέου Δημητρίου, με θύμα γνωστό επιχειρηματία εστίασης που διατηρεί κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα, ο επιχειρηματίας, αφού είχε κλείσει το μαγαζί του, κατευθύνθηκε στο σπίτι του. Όταν μπήκε μέσα στην οικοδομή και με το που άναψαν τα φώτα, είδε μπροστά του δύο άνδρες με κουκούλες, οπλισμένους με πιστόλι, που του ζήτησαν τις εισπράξεις της ημέρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο δράστες απέσπασαν πάνω από 3.500 ευρώ και κάποια έγγραφα. Πιθανότατα είχαν παρακολουθήσει τον επιχειρηματία και τις κινήσεις του και ίσως η συγκεκριμένη ληστεία να συνδέεται και με τις ληστείες σε καταστήματα ΟΠΑΠ που έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Ξάνθης. Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Ξάνθης. Στις Φλόγες τυλίχθηκε το βράδυ της Τετάρτης εργαστήριο ζαχαροπλαστικής στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική που ειδοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης, έσπευσε με 12 οχήματα και 24 πυροσβέστες, πρόκειται για μια μεγάλη πυρκαγιά σε χώρο 400 τετραγωνικών. Σημειώνεται ότι στο σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά δεν υπήρχαν ούτε εγκλωβισμένοι ούτε γειτονικά κτίρια, ώστε να υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω εξάπλωσης της φωτιάς.